Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε τη σελίδα 952, το κεφάλαιο ΙΕ, 15 κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Σελίδα 952, 15 ΙΕ κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπόν εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπόν καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπόν. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν καθώς το κλίμα δε δύναται να φέρει καρπόν αφ' αυτού εάν δε μείνει εν τη αμπέλω ούτως ουδέ εσείς εάν δε μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος εις τα κλίματα, ο μένων είναι μη, και εγώ εν αυτό ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δε μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγους είναι αυτό και ρίπτους είναι σπήρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτως θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ αγάπησεν ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξατε θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου καθώς εγώ φύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αύτην η εντολή μου να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής, του να βάλει τίς την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα, δια να υπάγετε κι εσείς να κάμετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το ονόματί μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Εάν ο κόσμος σας μισεί, εξέβαιρετε ότι εμείς πρώτερον εμίσησεν. Εάν είστε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελε αγαπά το ειδικόν του. Επειδή όμως δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, δια τούτο σας μισεί ο κόσμος. Ενθυμίστε των λόγων των οποίων εγώ είπαν προς εσάς. Δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Εάν εμέ διώξαν και εσάς θέλουν συνδιώξει. Εάν το λόγο με φύλαξαν και τον ημέτερον θέλουσι φυλάξει. Αλλά πάντα ταύτα θέλουσι κάμνει σε εσάς δια το όνομά μου, διότι δεν εξεύρωση τον πέμψαντάμε. Εάν δεν ήλθον και ελάλησα προς αυτούς, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει. Τώρα όμως δεν έχω συμπρόφασιν περί της αμαρτίας. Ο μισόν εμέ και τον πατέρα μου μισεί. Εάν δεν έκαμον μεταξύ αυτών τα έργα, τα οποία ουδής άλλος έκαμεν αμαρτία, δεν ήθελον έχει. Αλλά τώρα και είδον και εμίσησαν και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλά τούτο έγινε δια να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών, ότι εμίσησαν με δωρεάν. Αμήν. Να τώρα λοιπόν ο ίδιος ο Ιησούς ο Ναζωραίος ομολογεί ότι αυτός είναι η άμπελος η αληθινή. Η αληθινή την οποία φύτευσε ο Θεός, γιατί δεν είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά είναι Υιός του Θεού. Και ο Υιός του Θεού έχει την αλήθεια. Είναι η άμπελος η αληθινή. Για πρώτη φορά εμφανίστηκε η άμπελος η αληθινή. Ένα αμπέλι που ο ίδιος ο Θεός το δημιουργεί, το αυξάνει και το ευλογεί. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Κάθε κλίμα που είναι μέσα σε μένα και δεν φέρνει καρπό, ο πατέρας μου το κόβει και το πετάει έξω. Και κάθε κλίμα που φέρνει καρπό, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπών. Δηλαδή μέσα στην άμπελο την αληθινή μπορεί να υπάρχει κλίμα που κάνει αγριοστάφυλλα, αλλά και που κάνει καλά σταφύλια.
Μπορεί να υπάρξει κλίμα που ο διάβολος καταφέρνει και το πλανάει, ώστε κάνει κακό καρπό και ο Θεός δεν το επιτρέπει πια να είναι μέσα. Γιατί? Γιατί έχει δώσει όλα τα απαραίτητα για να φέρει καλό καρπό. Και γιατί ιδιαίτερος είναι φυτευμένος στην άμπελο την αληθινή. Η ευθύνη του αν θα μείνει μέσα στην Εκκλησία ο πιστός δεν ανήκει στο Θεό, ανήκει στον άνθρωπο. Η ευθύνη αν θα μείνει στην αιώνια ζωή το παιδί του Θεού και θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας ανήκει στον άνθρωπο και όχι στο Θεό. Ο Θεός ανάλογα με αυτά που κάνουμε ενεργεί και εργάζεται στη ζωή μας. Όμως δίνει κατευθύνσεις και αυτό είναι το σημαντικό, προτροπές, εντολές. Η πρώτη κατεύθυνση και εντολή που είπε είναι «Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς». Γι' αυτό και η Εκκλησία εμένει προς καρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι το ίδωρτο ζών που βγαίνει από την πηγή του ύδατος του ζώντος, από την πηγή των ζώντων υδάτων και καθαρίζει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη από καθαρισμό. Δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, τυχαία τίποτα από όσα είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Ο χριστιανός έχει ταυτότητα, έχει χαρακτηριστικά. Μένει από τη στιγμή που αναγεννήθηκε, από τη στιγμή που ο Θεός τον αναγέννησε γιατί πίστεψε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, μένει προς καρτερών πρώτων στη διδαχή των Αποστόλων, ώστε να είναι καθαρός για τον λόγο τον οποίον ακούει και συνεχίζει να ακούει μέχρι το τέλος της παρουσίας του στη γη. Εάν δεν μένει στη διδαχή των Αποστόλων, τότε βρίσκει την ευκαιρία ο διάβολος και τον λερώνει, τον βρωμίζει και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Ο Λόγος του Θεού μας καθαρίζει και αυτό είναι η εντολή του Θεού. Σεις είστε καθαροί γιατί μένετε στη διδαχή των Αποστόλων. Όποιος μένει στη διδαχή των Αποστόλων από θαύμα ουράνιο, ο Λόγος του Θεού, το ίδωρ των ζώων, τον καθαρίζει κάθε μέρα. Μείνετε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δίνεται να φέρει καρπόν αθεαυτού, αν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτω σου δε εσείς αν δεν μείνετε εν εμή. Η δεύτερη εντολή είναι μείνετε εν εμή και εγώ εν ημίν. Όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, λέγει ο Χριστός, καθαρά και εξάστερα. Εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Το δεύτερο είναι οι κλάσεις του άρτου μέσα στην Εκκλησία. Είναι ανάγκη να μένουμε στο Χριστό και ο Χριστός να μένει μέσα μας και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μένει μέσα μας ο Χριστός και εμείς μέσα σε Αυτόν καθαροί όντες εκ του λόγου του οποίου ακούμε είναι να τρώμε αξίως το σώμα του Χριστού και να πίνουμε αξίως το αίμα του Κυρίου. Είναι το δέντρο της ζωής που ήταν φυτευμένο τότε στον Παράδεισο και ο Αδάμ και η Εύα οι πρωτόπλαστοι ποτέ δεν το έφαγαν. Εμείς μένουμε τρώγοντας το σώμα του Χριστού και πίνοντας το αίμα του Χριστού, έχοντας υπόσχεση από το Θεό, όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιον και εγώ υπόσχομαι να τον αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη μέρα, δια τη σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι υπόσχεση. Η δεύτερη εντολή είναι ενέμενον
στην κλάση του άρτου, ώστε ο Χριστός να μένει μέσα μας και εμείς να μένουμε μέσα σε Αυτόν. Σκεφτείτε, αδερφοί, αγαπητοί, εάν η Εκκλησία δεν έχει Λόγο Θεού κάθε μέρα και ο πιστός δεν ακούει το Λόγο του Θεού κάθε μέρα και αν η Εκκλησία δεν προσφέρει, όχι σύμβολα, δεν προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού επί το Λόγο του Κυρίου κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού, πώς θα μπορεί ο χριστιανός να μένει μέσα στο Χριστό και ο Χριστός να μένει μέσα σε Αυτόν, ώστε να μπορεί να φέρει καρπόν από μόνος του, δηλαδή μόνος του ο άνθρωπος, από μόνος του έρχεται ο καρπός δια του Ιησού Χριστού, επειδή μένουμε στο Χριστό και ο Χριστός μένει σε μας, όπως ακριβώς περιγράφει, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο που είναι ο Χριστός, ούτως και εσείς, εάν δεν εμείνετε εν εμή, δεν θα μπορείτε να φέρετε καρπόν. Να μένουμε δεν είναι αστεία πράγματα. Δεν είναι, δεν πειράζει, αύριο δεν πάω στην Εκκλησία και αν δεν πάρω σώμα και αίμα Χριστού δεν τρέχει τίποτα. Και αν δεν πάω στην Εκκλησία και δεν ακούσω το Λόγο του Θεού δεν συμβαίνει τίποτα. Όχι, αδερφοί, είναι πολύ σοβαρά. Έτσι μένεις στην άμπελο την αληθινή και έτσι μένει ο Χριστός μέσα σου και εσύ μέσα στο Χριστό και φέρνεις καρπό πολύ. Αλλιώς άκαρπος. Και καλά να είσαι άκαρπος, μην έχεις και αγριοστάφυλλα αντί για σταφύλια. Γιατί αν ο χριστιανός δεν φέρνει καρπό, ο πατέρας το κόβει το κλίμα και έξω το πετάει. Ο καρπός δεν έρχεται από την προσπάθειά μας, από την πίστη μας και η υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού έρχεται η καρποφορία μας. Δεν είναι αποτέλεσμα του αγώνα μας, είναι αποτέλεσμα της υπακοής μας και της πίστης μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Αυτός που μένει στην άμπελο την αληθινή φέρνει καρπό πολύ, γιατί χωρίς εμένα δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Και πού θα έχουμε τη βοήθεια του Χριστού για να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Καθώς λέγει και ο Χριστός, τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα, γιατί αν κάποιος δεν μείνει και δεν μένει στην άμπελο την αληθινή, ξηραίνεται. Ξεραίνεται, κόβεται και το ρίχνουν στη φωτιά. Σήμερα, αδερφοί, το μήνυμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό για τη συνέχεια της πνευματικής μας ζωής. Για τη συνέχεια της αιώνιας ζωής. Με τον Θεό ο άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει. Όποιος παίρνει στη σάρκα εξάπαντος θα θερήσει φθορά. Μόνο ποιος παίρνει το Πνεύμα το Άγιο που οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια θα θερήσει ζωή αιώνιον. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, τότε θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς, γιατί εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου εις το να φέρετε καρπών πολλήν και έτσι θα είστε μαθητέ μου. Μαθητής του Χριστού δεν είσαι επειδή μελετάς το Λόγο του Θεού. Μαθητής του Χριστού δεν είσαι επειδή αναγεννήθηκες, βαφτίστηκες εν ύδατι ακόμη και βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο. Μαθητής του Χριστού είσαι όταν στη ζωή σου δοξάζεται ο Πατέρας γιατί φέρνεις καρπό πολύ. Και αυτό συμβαίνει όταν οι λόγοι, εάν μείνουν οι λόγοι του Θεού, είναι ζωντανός ο Λόγος του Θεού μέσα μας, τότε έρχεται ο Θεός με ευλογία ιδιαίτερη, ώστε ό,τι ζητήσεις ο Θεός θα το κάνει. Και πώς μένουν οι λόγοι του Θεού μέσα μας, λέγει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί,
ο Χριστός προς τους Ισραηλίτες, «Τον λόγον του Θεού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής, διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε». Όταν πιστεύουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, όταν πιστεύουμε ότι ο Θεός έκανε τη μεγάλη αυτή χάρη και έστειλε στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, τότε οι λόγοι του Χριστού μένουν μέσα μας. Πιστεύεις, αδερφέ, στη μεγάλη χάρη που έκανε ο Θεός και έστειλε το Χριστό στη ζωή σου, ότι δεν πήγες εσύ στο Χριστό, δεν είναι δική σου ενέργεια, αποδέχτηκες, είναι δική σου πίστη, αποδέχτηκες διαπίστεως τον Ιησού Χριστόν σωτήρα σου, λυτρωτή σου, Κύριό σου και Θεό σου, και επειδή τον πιστεύεις και τον αποδέχτηκες, ναι Κύριέ μου, σε πιστεύουμε, πιστεύουμε Πατέρα ότι εσύ μας έστειλες τον Χριστό. Ποτέ δεν θα τον βρίσκαμε τον Χριστό, εσύ τον έστειλες. Πώς να σας το πω, αδερφοί αγαπητοί, είναι σαν να έρχεται κάποιος και σου στέλνει ένα γράμμα, και ακόμη περισσότερο σου στέλνει έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει, σου στέλνει έναν άνθρωπο να σε σώσει εκεί που είσαι μόνος σου, έρημος, απελπισμένος, εγκαταλειμμένος, δεν έχεις κανέναν, μα κανέναν, κανένας δεν σε αγαπάει, κανένας δεν σε θέλει, από κανέναν δεν περιμένεις τίποτα. Πιστεύεις όμως ότι ο Θεός σου στέλνει τον Ιησού Χριστόν για να είναι μαζί σου έως τέλους εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, αδερφοί. Δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι ποτέ μόνος σου. Και είναι ωραίο να είσαι μόνος σου μόνο με τον Χριστό. Δεν θέλουμε τη συντροφιά των ανθρώπων. Θέλουμε τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Πολλές φορές, αδερφοί, θα αισθανθείς και θα είσαι μόνη σου και μόνος σου. Αυτό δεν είναι κατάρα, είναι ευλογία. Γιατί τότε θα δεχτείς αυτόν που ο Θεός σου στέλνει. Τότε θα αποδεχτείς αυτόν που ο Θεός σου στέλνει. Πολλές φορές θα παίρνει από δίπλα σου τους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί και λέει, όλοι με εγκατέλειψαν. Μα τον Απόστολο Παύλο, πόσο μάλλον εσένα και μένα. Όλοι τον με κατέληψαν, αλλά ο Κύριος μου που συμπαραστάθηκε δεν μ' άφησε ποτέ και θα φυλάξει την παρακαταθήκη μου έως τέλους που θα έρθει να με παραλάβει. Έχουμε το Χριστό, είναι ο Χριστός μαζί σου, μαζί μου, ποτέ δεν θα μας αφήσει, ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Και όσο πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι μαζί σου, τόσο τα λόγια του Χριστού θα ζωντανεύουν μέσα σου και θα είσαι πλήρης λόγων, χάριτος, αληθείας, πλήρης λόγων Θεού. Μέσα σου, από μέσα σου θα βγαίνει χύμαρος ο λόγος του Θεού προς τον Πατέρα, αλλά και προς τους ανθρώπους όταν είσαι μόνος σου. Εκεί στο ταμείο σου. Γι' αυτό μη λυπάσαι, μη κλαις, μη θλίβεσαι για τη μοναξιά σου. Αυτό ήθελε ο Χριστός, να τον γνωρίσεις, να σε γνωρίσει και να καταλάβεις ότι είναι ο μόνος που σ' αγάπησε, σ' αγαπάει και θα σ' αγαπάει στους αιώνες των αιώνων. Πίστευσε σε Αυτόν, δέξου Αυτόν για να πλημμυρίζουν οι λόγοι Του μέσα σου, ώστε ό,τι αν ζητήσετε και ό,τι αν θέλετε θα γίνεται σε εσάς. Καταλάβατε, αδερφοί, την επαγγελία της μοναξιάς, την επαγγελία της χάρης του Θεού στον άνθρωπο που αισθάνεται μόνος του. Ό,τι αν ζητάς στο όνομα του Χριστού, για θα είσαι γεμάτος με τα λόγια του Χριστού, ο Θεός θα τα κάνει, γιατί έτσι θα δοξάζεται. Και έτσι, επειδή τα λόγια του θα κατοικούν μέσα σου εν δυνάμει και πλουσίως, θα είσαι αληθινά μαθητής του. Αλλιώς δεν είσαι μαθητής του.
Τζάμπα μαθητής είσαι. Νομίζεις ότι είσαι μαθητής. Της πλάκας μαθητής είσαι. Κούτσουρο, τούβλο. Μόνο όταν τα λόγια του Χριστού μείνουν μέσα σου, τότε είσαι αληθινός μαθητής, γιατί τότε δοξάζεται ο Πατέρας. Γιατί δέχεσαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σου, είναι ο Θεός σου, είναι ο σωτήρας σου, είναι ο λυτρωτής σου, είναι ο αγαπημένος σου, είναι ο νυμφίος σου, είναι ο ένας, ο μοναδικός. Αυτός είναι μόνο για σένα. Αλληλούια. Δόξασε λοιπόν το Θεό για τη μοναξιά σου, χέρου, αγάλου, γιατί ο Θεός εργάζεται έργο τέλειο. Και πρόσεξε, μην προσπαθήσεις να καταστρέψεις τη μοναξιά της ευλογίας με ανθρώπινες δυνάμεις, με ανθρώπινες σκέψεις, με ανθρώπινες πρωτοβουλίες. Άσε το Θεό να εργάζεται τη δόξα Του στη δική σου τη μοναξιά δια του Ιησού Χριστού, ώστε να είσαι αληθινά μαθητής Του. Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, με αυτή την αγάπη που με αγάπησε ο Πατέρας μου, εγώ σας αγάπησα. Ποια είναι η αγάπη, αδελφοί, του Πατέρα που έστειλε το μονογενή Υιό Του να γίνει κατάρα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Πώς εκδηλώνεται η αγάπη του Πατέρα προς τον Υιό, να τον δει κρεμασμένο, επικατάρατο? Η αγάπη του, αδερφοί, δεν κοιτάει τη θυσία, κοιτάει την Ανάσταση, κοιτάει τη δόξα, κοιτάει τον ουρανό. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον Πατέρα, ο Πατέρας τον Υιό, που του είπε πήγαινε γίνε θυσία για να είσαι στους αιώνες των αιώνων δίπλα μου, στο θρόνο μου, αρνίων εσφαγμένων, Κύριος των Κυρίων, και μπροστά σε σένα θα κλείνει πανγόνι και επιγείων και επουρανίων και καταχθονίων δυνάμεων. Η αγάπη του Πατέρα προς τον Υιό δεν εκδηλώθηκε στη ζωή αυτή, αλλά εκδηλώνεται στην αιωνιότητα. Όπως λοιπόν αγάπησε εμένα ο Πατέρας και με έστειλε θυσία για να είμαι ο Κύριος των Κυρίων, έτσι και εγώ αγάπησα για σας και θέλω να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό. Και αυτό θα είναι η λογική σας λατρεία, γιατί τότε θα είστε βασιλείς εις τους αιώνες των αιώνων και θα βασιλεύετε σε όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Ναι, η αγάπη του Χριστού δεν περιορίζεται στις λίγες ταλαιπωρίες στον κόσμο αυτό, αλλά επεκτείνεται στην αιωνιότητα, στη δόξα της αιωνιότητας. Αυτή είναι η αγάπη με την οποία σ' αγαπάει. Δεν σ' αγαπάει τόσο λίγο ώστε να σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου. Σε αγαπάει τόσο πολύ ώστε να ετοιμάζει την αιωνιότητα για σένα, τη δόξα της αιωνιότητας για σένα. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Μείνετε λοιπόν σε αυτήν την αγάπη μου. Εάν τα εντολάς μου φυλάξατε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη Του. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου, και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Ποια είναι η χαρά του Χριστού? Άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενειών. Ποια είναι η χαρά του Χριστού? Θα με συλλάβουνε, θα με ονειδήσουνε, θα με τριχωματίσουνε, θα με μαστιγώσουνε, θα με σταυρώσουνε, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Υπέρ της προκειμένησης αυτών χαράς και δόξης της αιωνιότητος. Η χαρά μας είναι ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει εκκλησία άμωμο, αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, και θα μ' αξιώσει και μένα. Αυτή είναι η χαρά μου, να είμαι μέσα σε αυτή την εκκλησία. Δεν θέλω να είμαι μέσα σε εκκλησίτσες, σε εκκλησούλες, μέσα στον κόσμο αυτό που θα μείνει κάτω μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου. Η χαρά μου είναι ότι ύστερα από όλα αυτά, μέσα σε αυτή τη ζωή, μέσα σε αυτή την εκκλησία, μέσα σε αυτή τη θυσία, θα ακούσω το κέλευσμα
θα ακούσω τη φωνή του Αρχαγγέλου και όταν ακούσω τη σάλπιγγα του Θεού θα δω το πρώτο σώμα μου να μεταμορφώνεται και να βλέπω και να συναντάω τον Κύριό μου στον αέρα και να τον βλέπω πρόσωπο προς πρόσωπο. Αυτή είναι η χαρά μου. Η χαρά μου δεν είναι δια της όψεως, είναι δια της πίστεως στην αιωνιότητα. Μεγαλύτερη χαρά από αυτήν δεν μπορούμε να έχουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα σπίτι ένδοξο, έχει ετοιμάσει μια βασιλεία ασάλευτο και μας έκανε μετόχους και κοινωνούς της δικής του βασιλείας, όχι για λίγα χρόνια αλλά για τους αιώνες των αιώνων, για την αιωνιότητα, τη δόξα του. Θα βλέπουμε τον Πατέρα πρόσωπο για πρόσωπο. Αυτή είναι η χαρά μας, αυτή είναι η δοξολογία μας, αυτή είναι η ευγνωμοσύνη μας, γιατί τώρα είμαστε παιδιά Θεού, γιατί δεχθήκαμε το αρνίον, το εσφαγμένον, γιατί δεχτήκαμε τη θυσία του Χριστού και έγραψε ο Πατέρας μας το όνοματά μας το ένα, το μοναδικό βιβλίο της ζωής, που εκεί δεν γράφεται με ανθρώπινο χέρι τίποτα, εκεί γράφεται μόνο με το χέρι του παντοδύναμου Θεού. Ας έχει δόξα το όνομά του το Άγιο. Έχουμε χαρά και η χαρά μας είναι πλήρης και είναι τέλεια, γιατί μένουμε στην αγάπη του Χριστού, αποδεχόμαστε την αγάπη του Χριστού, φιλάμε τις εντολές του Χριστού, περπατάμε με τη χάρη του Χριστού στο θέλημα του Θεού. Η χαρά μας είναι και θα είναι πάντοτε πλήρης. Αμήν. Πλήρης, Κύριε μου. Πλήρης, Κύριε μου. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Μεγαλύτερα αν ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Αλληλούια. Να μένουμε στην κοινωνία με τα αλλήλων. Εκεί που αυξάνεται η αγάπη μας. Εκεί που πραγματικά λαξεύονται οι γωνιές μας σαν λυθιζόντες που είμαστε. Ευχαριστούμε το Θεό για τα αδέλφια μας, γιατί εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, εκ του σκότου στο φως, γιατί αγαπώμεν τους αδελφούς ημών. Ευχαριστώ το Θεό για τα αδέλφια μου όλα, και τους μεγάλους και τους μικρούς και τους ελάχιστους και τους τέλειους και τους ανυπόφορους. Ευχαριστώ το Θεό, γιατί μέσα από τα αδέλφια μου δοκιμάζεται η αγάπη μου για το Χριστό. Όπως με αγάπησε ο Χριστός, με τις ατελειές μου, με την αθλειότητά μου, με την κακομοιριά μου, με τις αμαρτίες μου, με όλα αυτά τα σαρκικά και τα σάρκινα που κυριαρχούν στη ζωή μας, έτσι αγαπάμε και εμείς τον αδελφό μας. Έτσι τον αγαπάμε. Και τον αγαπάμε βάζοντας την ψυχή μας υπέρ αυτού, όπως ο Χριστός. Δεν αγαπάμε τους τέλειους και τους αναμάρτητους, αγαπάμε πιο πολύ τους αμαρτωλούς. Δεν αγαπάμε τους μεγάλους και τους σπουδαίους, αγαπάμε τους μικρούς και τους ελάχιστους, γιατί μέσα σε αυτούς τους μικρούς και τους ελάχιστους βλέπουμε την αγάπη του Χριστού, το πρόσωπο του Χριστού, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριο. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Και τώρα φτάνει στην προσωπική μας σχέση. Αφού περάσουμε όλα αυτά, αφού ζήσουμε όλα αυτά, αφού πιστέψουμε όλα αυτά, αφού μείνουμε στην άμπελο την αληθινή, τότε έρχεται ο Χριστός και λέει: «Σεις είστε φίλοι μου. Εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω μέχρι τώρα, δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι εγώ πάντα όσα ήκουσα παρά του Πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς». Τώρα λοιπόν έρχεται η στιγμή του ταμείου μας. Εκεί που μένουμε οι δυο μας, ο Χριστός και εσύ. Εσύ και ο Χριστός μόνος. Εκεί που ο Χριστός πια δεν είναι
ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, αν και είναι, αλλά είναι ο φίλος σου, είναι ο αγαπημένος σου, είναι ο δικός σου. Εκεί που θα σου ανοίξει την καρδιά του πατέρα του και θα σου φανερώσει όλα όσα του λέει. Δεν θα σου λέει φλιαρίες, θα σου λέει τα μυστικά του Θεού, τα μυστήρια του Θεού, τις σκέψεις του Θεού, το θέλημα του Θεού. Θα σου λέει αυτά που δεν ξέρει κανείς άλλος, μόνο αυτός και εσύ. Η ωραιότερη στιγμή του χριστιανού, εκεί που δεν μιλάει αλλά ακούει, που δεν λέει αλλά προσέχει, προσέχει τι θα του πει ο φίλος του, εκεί, εκεί που θα το αποκαλυφθεί δια του Ιησού Χριστού ο Πατέρας του ουράνιος, που αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό, εκεί που θα το ανοίξει τους μυστικούς θησαυρούς, τους κεκριμένους προχρόνων αιωνίων, ανάλογα με το πόσο πολύ θέλεις να γίνεις φίλος του Χριστού. Αυτός σου δίνει πλήρη τη δυνατότητα, αποκαλώντας σε φίλο του. Εκεί τώρα θα δεις τον Χριστό, πόσο θέλεις να δεις τον Χριστό φίλο σου. Θέλεις να τον βλέπεις φίλο σου. Στο χέρι σου είναι. Όσο πιο πολύ φιλική, αγαπητική σχέση έχεις με τον Χριστό, τόσο πιο πολύ ο Χριστός θα σου αποκαλύπτει τον Πατέρα. Είναι η προσωπική σου σχέση. Μη την αμελείς. Μη την παραβλέπεις, μη την ξεχνάς. Εκεί θα σου αποκαλύψει το πρόσωπό του. Εκεί θα σου αποκαλύψει τη δύναμη της Ανάστασής του. Εκεί θα σου αποκαλύψει τα πάντα ο Χριστός. Όσα άκουσα από τον Πατέρα, εγώ στο φίλο μου θα τα λέω. Όλα όσα ακούω από τον Πατέρα, εγώ στο φίλο μου θα τα λέω. Και η πρόσκληση, αδελφοί, τώρα είναι: γίνε φίλος του Χριστού. Γίνε. Ζήτησέ του. Αυτός έγινε. Ζήτησέ του να σε κάνει καλό φίλο του. Στο ταμείο. Μπορεί να μην γίνεται άμεσα, σε μια στιγμή, αλλά η φιλία, αδερφοί, χτίζεται και με τους ανθρώπους και με τους αδερφούς. Η φιλία χτίζεται με τον Χριστό πολύ περισσότερο, οικοδομείται. Στο χέρι σου είναι και στο χέρι μου είναι, στο χέρι μας είναι να γίνουμε πραγματικά φίλοι του Χριστού, για να μας λέει όλα όσα ακούει από τον Πατέρα. Και τότε, εσείς δεν εξελέξατε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα δια να υπάγετε εσείς να κάμετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματί μου να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλλω να αγαπάτε αλλήλους. Τότε γνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι εκλεγμένος του Χριστού. Γνωρίζει, αναγνωρίζει, καταλαβαίνει ότι είναι σκεύος εκλογής του Χριστού εκεί στο ταμείο του. Και τότε παίρνει έργο και αποστολή. Η αποστολή δεν παίρνεται, αδερφοί αγαπητοί, από μόνοι μας. Θα πάω και θα κάνω. Θα πάω και θα... Δεν γίνεται έτσι η αποστολή. Η αποστολή δίδεται. Διατάζεται. Είναι διαταγή. Δεν είναι επιθυμία ανθρώπινη.
καλών έργων επιθυμεί, αν της ωραίγεται επισκοπή. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι διαταγή. Να σου δώσει διαταγή ο βασιλιάς σου. Να σε διατάξει και να σου πει πήγαινε. Να φέρεις καρπό. Πολύ. Και ο καρπός σου να μένει εις δόξαν του πατέρα σου και του πατέρα μου. Και πώς φαίνεται η διαταγή από την καρποφορία. Εάν υπάρχει καρποφορία, υπάρχει διαταγή. Αν δεν υπάρχει καρποφορία, υπάρχει προσπάθεια και επιθυμία και αγώνας ανθρώπινος. Καλό είναι και τούτο. Αλλά το καλύτερο, αδερφοί αγαπητοί, είναι η διαταγή του Χριστού. Να σε διατάξει. Και επειδή το γράφει, το κάνει. Και επειδή το υπόσχεται, το εκπληρώνει. Ο Απόστολος Παύλος περίμενε διαταγή 7 χρόνια. Τον κάλεσε, τον αναγέννησε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. 3 χρόνια του δίδαξε το Ευαγγέλιο και 4 χρόνια τον έβαλε στο ψυγείο, που λένε οι άνθρωποι. Και περίμενε διαταγή. Δεν ξεκίνησε μόνος του. Δεν πήγαινε όπου ήθελε, το έκανε. Πήγαινε στα Ιεροσόλυμα και του λέγει ο Κύριος φύγε, θα σε σκοτώσουνε. Μα εμένα, εγώ με ξέρουν όλοι, άμα κηρύξω εδώ θα πιστέψουν όλοι. Βρε φύγε σου λέω. Και ίσα ίσα τον προλάβαν οι μαθητές και τον διώξανε. Έμαθε ότι πρέπει να περιμένει τη διαταγή του Χριστού. Δεν περίμενε μια μέρα, δύο μέρες, ένα χρόνο, δύο χρόνια, 4 ολόκληρα χρόνια. Και η διαταγή ήρθε άνωθεν. Πήγε ο Βαρνάβας και του λέει έλα τώρα στην Αντιόχεια. Και στην Αντιόχεια τι έκανε, περίμενε διαταγή. Πόσο καιρό, μια μέρα, δύο μέρες, ένα χρόνο. Και ήρθε η ώρα, χωρίσατε εις εμέ το Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που εγώ τους έχω εκλέξει. Και απέστειλε αυτούς και φέρανε καρπό πολύ. Και ο καρπός τους έμεινε μέχρι σήμερα, γιατί και εμείς είμαστε καρπός του Χριστού και του Παύλου και όλων των μαθητών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Διαταγή, αδελφοί. Σε αυτό επιτρέψτε μου σαν άνθρωπος να επιμείνω λίγο. Διαταγή. Το μυαλό του ανθρώπου σκέφτεται, η καρδιά του ανθρώπου επιθυμεί. Λέμε, σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε, λέμε, σκεφτόμαστε. Θεωρούμε ότι έχουμε και σοφία και ο Θεός γελάει. Με χαρά, αλλά γελάει. Εκείνο που θέλει είναι υπομονή μέχρι να σε διατάξει ο Χριστός. Και τότε θα γίνουν αυτά που θέλει και θα κάνει ο Χριστός και όχι εσύ. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά θα κάνεις εσύ. Αν περιμένεις τη διαταγή, θα κάνει ο Χριστός και όχι εσύ. Σας διέταξα λοιπόν όταν καταλάβατε ότι είστε σκεύη εκλογής μου, να υπάγετε που εκεί που εγώ σας στέλνω και εκεί που εγώ θα σας οδηγώ πάντοτε, να κάνετε καρπών πολύ καλών και ο καρπός σας να μένει, ώστε πια η σχέση σας με τον Πατέρα θα είναι τέλεια ένα, καθώς ό,τι ζητάτε παρά του Πατρός εν το ονόματί μου ο Θεός θα σας δίνει. Θα τολμούσα να πω ότι φτάνει στην τελειότητα ο χριστιανός, στην πλήρη ενότητα, όπως ο Πατέρας και ο Χριστός ήταν ένα και ό,τι ζήταγε ο Χριστός, τι είπε ο Ιησούς, εξεύρω ότι πάντοτε με ακούς. Αλλά για τον όχλο το παρεστώντα φώναξε «Λάζαρε δεύρω έξω». Αλλά ήξερε ότι πάντοτε τον ακούει. Και ο άνθρωπος ξέρει ότι πάντοτε τον ακούει ο Θεός όταν λάβει διαταγή και υποτάσσεται στη διαταγή του Χριστού πηγαίνοντας μόνο για καρπό πολύ εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός.
Ταύτα παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Και τώρα έρχονται τα δύσκολα. Εάν ο κόσμος σας μισεί, εξεύρεται ότι εμείς πρώτον εμίσησε. Τώρα έρχεται ο διωγμός, όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν. Έρχεται ο νηδισμός. Ο διάβολος επιτίθεται. Αλλά είναι νικημένος. Και η νίκη μας είναι η πίστη στο Χριστό. Ο κόσμος αποκλείεται να σ' αγαπήσει, έτσι χριστιανός αν είσαι. Ο κόσμος αγαπάει το δικό του, εσύ δεν είσαι εκ του κόσμου. Εσύ είσαι εκλεγμένος από το Θεό. Γι' αυτό και σε μισεί ο κόσμος. Σε μισεί και θα σε μισεί ο κόσμος. Δεν είναι ότι αδιαφορεί. Εάν είσαι υποδιαταγάς Ιησού Χριστού, θα σε μισεί ο κόσμος. Αλλά όπως εμείς σαν τον Χριστό, έτσι θα μισούν και σένα. Και όπως αγάπησαν τον Χριστό, έτσι θα αγαπήσουν και σένα. Και όπως άκουγαν τον Χριστό, έτσι θα ακούν και σένα. Και αυτό είναι, αδελφοί, το βραβείο της ανοκλήσεως, είναι η μισθαποδοσία, η χαρά του έργου του Θεού. Από τη μια μεριά το μίσος το δωρεάν, γιατί είναι γεγραμμένο εμείς σαν με δωρεάν, δηλαδή δεν έκανα τίποτα για να με μισήσουν. Εγώ μόνο ευλογία έφερνα στον κόσμο και ο κόσμος με μίσησε γιατί δεν ήμουν εκ των κόσμου. Έτσι και εσένα θα σε μισήσουν δωρεάν. Όσο σ' αγαπάει ο κόσμος, ακόμη σημαίνει δεν έχεις προχωρήσει. Όταν θα αρχίζει ο κόσμος να σε μισεί, χάριν του Χριστού, εξαιτίας του Χριστού, τότε θα καταλάβεις τι θα πει δόξα Θεού στη ζωή σου. Αδερφοί αγαπητοί, αυτά δεν μας τα λέει ο Θεός για να τα μάθουμε. Μας τα λέει γιατί θα τα ζήσουμε. Καθώς είναι έσχατος καιρός, καθώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος μπροστά μας, καθώς τα πάντα πήρανε την οδό του Αντιχρίστου, με το Θεό δεν παίζεται. Τώρα τα πράγματα χοντραίνουνε, λένε οι άνθρωποι. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, να το διαβάσουμε, να το ξαναδιαβάσουμε, να το ακούσουμε, να το ξανακούσουμε, γιατί αυτή είναι η πορεία της ανθρωπότητος. Αυτή είναι η πορεία η χριστιανική, αν θέλουμε να δούμε στην εσχάτη σάλπιγγα του Θεού να μεταμορφώνεται, να πιάνει φωτιά το σώμα μας και να συμμετέχουμε στη δόξα της αρπαγής της Εκκλησίας. Δεν είναι καιρός για παιχνίδια. Δεν είναι καιρός για μέρημνες. Δεν είναι καιρός για μερημνησία. Δεν είναι καιρός για λόγια, για σκέψεις. Δεν είναι καιρός για πίκρες, για κρίσεις, για κατηγόριες, για παράπονα. Είναι καιρός θυσίας. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 347.